Σου έχω πει ότι δεν θα μπαίνεις έτσι στο γραφείο μου. Έστειλα μήνυμα σε αυτό το καθήκη να το ρωτήσω τι θέλει. Διάβασε. Μάλιστα. Ο καθένας θα πάρει αυτό που το αξίζει, ε. Ο τύπος είναι για δέσιμο, έτσι. Χαίρομαι πολύ. Μπορείς να μου πεις τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Δεν ξέρω. Δεν γίνεται όμως να ζούμε με αυτό το φόβο καθημερινά. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τον εντοπίσεις. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Όταν ο άλλος είναι καλά οργανωμένος. Τι σου κομπιουτεράκιας είσαι. Μαρινά. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Απλά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να τον ανακαλύψεις. Βασικά υπάρχει ένας τρόπος. Να απευθυνθούμε στον πάροχο του ίντερνετ. Αυτό όμως ξέρεις τι σημαίνει, έτσι. Ότι θα παρέμβει εισαγγελέας. Που σημαίνει ότι θα βγουν όλα στη φόρα. Είσαι σίγουρο ότι θέλεις να γίνει αυτό? Όχι, 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 όχι. Εννοείται πως δεν θέλω. Κι όμως αυτή είναι η καλύτερη λύση. Τι εννοείς? Δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο για κάτι που κάναμε παλιά. Και αυτό το ψυχάκι δεν ξέρουμε μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, θα το ομολογήσουμε μόνοι μας. Παύλο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, εσένα η ζωή μπορεί να σε συγχωρήσει. Εμένα ο Άρης δεν πρόκειται να με συγχωρήσει ποτέ. Βασικά ούτε και εσένα, γι' αυτό ξέχνα το. Κι όμως είναι η καλύτερη λύση. Παύλο, σε προειδοποιώ. Αν τολμήσεις και ανοίξεις το στόμα σου, θα σε κάνω να το μετανιώσεις πάρα πολύ πικρά. Εμένα δεν θα με απειλήσεις, το καταλαβες. Θα το ομολογήσουμε και ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Με συχάθηκα, το καταλαβαίνεις. Συχάθηκα και εμένα με τα ψέματά μου, συχάθηκα και εσένα με τις απειλές σου, με τις μπηχτές σου, με τα όλα σου. Συχάθηκα! Τι γίνεται εδώ?